Και δίδεται η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Θα επιχειρήσουν από νωρίς. Έρχεται απ' έξω του το Rebire, έρχεται από την εσωτερική οπηχθή. Και τώρα ο Χάος Κάπτεν που θέλει και να τεθεί επικεφαλής. Βελτιώνεται και ο Μπαμπούρ ανάμεσά τους. Τελικά ο Χάος Κάπτεν έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα. Τρίτη ρόδα του το Rebire περνά στην δεύτερη θέση. Κοντά ο Μπαμπούρ, λίγο πιο πίσω θα μείνει ο Πικ 3 στην τέταρτη θέση. Αλλά κοντά τους, ακόμα πιο πίσω, προωθείται ο Τσολίμα σε βάρος των ομοσταύλων Big Heart και Annie Gok που είναι στις δύο τελευταίες θέσεις. Όλα αυτά βεβαίως περίπου 1.300 μέτρα πριν από τον τερματισμό. Οδηγεί την υποδρομία ο Χάος Κάπτεν, αλλά βλέποντας το ρυθμό να έχει σβήσει, ο αναβάτης του Τούντο Ρεμπάρ αφήνει τα λόγω του να προωθηθεί στην πρωτοπορία και έτσι ανοίγει λίγο ο ρυθμός, διότι ο Χάος Κάπτεν δεν θέλει να αφήσει το κεφάλι και παίρνουν έτσι ένα μικρό προβάδισμα έναντι των υπολείπων, εκ των οποίων βέβαια απ' έξω είναι ο Μπαμπούρ και από την εσωτερική ο Πικ 3. Τους έχει πλησιάσει και ο Τσολίμα στο σημείο των 900 μέτρων πλέον. Τούντο Ρεμπάρ απ' έξω από την εσωτερική ο Χάος Κάπτεν. Ανοίγει ο ρυθμός ο Μπαμπούρ κοντά τους, Big 3 στην εσωτερική, πέμπτος ο Τσολίμα. Πλησιάζει και ο Big Heart αλλά και η Annie Gok. Έχει σβήσει έντονα ο ρυθμός της διαδρομής και πλέον το ρυθμό τον έχει βάλει ο Τούντο Ρεμπάερ καθώς πάμε για τα τελευταία 600 μέτρα. Βλέποντας αυτό το ρυθμό, ο αναβάτης του Τσολίμα πιέζει έντονα μαζί με τον Μπαμπούρ και θέλουν να επιτεθούν στον πρωτοπόρο. Από τους υπόλοιπους έχει καλύψει έδαφος ο Big Heart και θέλει και αυτός να μπει στην κούρσα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία με τον Τούντο Ρεμπάερ να θέλει να κρατήσει ο Μπαμπούρ. Πλέον κάνει την επίθεσή του και έρχεται και ο Τσολίμα. Θέλουν να τον προσπεράσουν από τους υπόλοιπους. Προσπαθεί από μέσα ο Big 3 και στη συνέχεια ο Big Heart. Μέχρι τέλους η μάχη. Ο Τούντο Ρεμπάερ θέλει να κρατήσει. Ο Μπαμπούρ θέλει να πει την τελευταία λέξη. Είναι μαχητικός. Έρχεται στα τελευταία μέτρα και θέλει να τον προσπεράσει. Κάνει την επίθεσή του. Θέλει να κρατήσει ο Τούντο Ρεμπάερ από μέσα. Μπαμπούρ απ' έξω. Θέλει να πει την τελευταία λέξη από μέσα. Τούντο Ρεμπάερ απ' έξω. Μπαμπούρ. Τούντο Ρεμπάερ από μέσα κρατά. Τρίτος τελικά έρχεται ο Big Heart. Προσπερνώντας τον Τσολίμα. Πώς με δικαιώνουν τα λόγα. Στάπα. Όποιος άκουσε, Τούντο Ρεμπάερ, σου είπα. Τον είδα στην προπόνηση και έβγαζε φωτιά. Τούντο Ρεμπάερ, Μπαμπούρ και ο Big Heart θα έρθει σε βάρος του Τσολίμα στο τέλος εδώ. Η μάχη, η κούρσα θα γίνει στα μέτρα του Τούντο Ρεμπάερ. Δεν θα προλάβει ο Μπαμπούρ. Και είδατε πώς στο τέλος ο Big Heart προσπερνά Τσολίμα και Pick 3. Συγχαρητήρια. Μια πολύ ωραία, μια πολύ μεγάλη νίκη. Ξεκάθαρα ανανεωμένος. Φαίνεται να ήταν γούρικη η αλλαγή προπόνησης. Και γενικά ήταν μια κούρσα που φάνηκε να είναι στα μέτρα του. Ήταν μια μεγάλη νίκη, καταρχάς γιατί την έκανε μεγάλη νίκη ο Όμιλος. Δεν έλειπε σχεδόν κανένας, ίσως ο Σίλα Στρίτ από τα καλύτερα άλογα του υποδρόμου. Και ήταν πραγματικά μια παλικαρίσια νίκη που και ο Μιχάλης ο Ξινός έβαλε όλη τη μαεστρία του, δηλαδή η επιλογή του στα 1.300 να μην τρέχει τρίτη ρόδα έξω από τον Μπάμπουρ και να μιλήσει λίγο στο Τούντορ και να του πάρει τα μπρος και να τον βάλει στην ουρά του για όλη τη στροφή. Αποδείχθηκε υψής της σημασίας και καθοριστική, δηλαδή χωρίς αυτό δεν θα είχε κερδίσει νομίζω, αν περνώντας όλη τη στροφή τρίτη ρόδα. Είχε τα 3 κιλά διαφορά από τον Μπάμπουρ, ο οποίος κατ' εμέ εδώ και από τότε που πήρε το μεγάλο Αλεξάνδρου πέρσι, είναι αδιαφυσβήτητα ο νούμερο ένα ύπος στην Ελλάδα, σε αποστάσεις τουλάχιστον μεγαλύτερες των 1.600 μέτρων. Οπότε από αυτή την έννοια ένα άλογο 8 ετών που έχει να τρέξει έτσι από τα 5 του, να θυμίσω για όσους είναι νεότεροι, ο Τούντο Ρεμπάερ έχει πάρει 4 κύριες υποδρομίες. Είναι ο μοναδικός ύπος που έχει πάρει 3 χρόνια συνεχόμενα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα 1800. Έχει πάρει 9 νίκες πλέον σε 17 συμμετοχές στα 1800. Ένας σπεσιαλίστας ήταν όταν ήταν 3, 4 και 5 χρόνια, ήταν το καλύτερο άλογο στα 1800. Είχε χάσει κάποιες φορές από κάποια άλογα, από το Stride & Force, από το Big 3, από το Show Me the Line. Τους είχε κερδίσει, έδιναν φοβερές μάχες. Η διάρκεια του έδειχνε ότι είναι καλύτερος από όλους αυτούς. Τώρα είχε γεράσει και τον είχαμε σχεδόν ξεγραμμένο. Όντως πήγε σε έναν άλλο στάβλο και πραγματικά συγχαρητήρια στην ομάδα της Αλίκης. Ήταν άλλο άλογο αυτό που είδα σήμερα με αυτό που έτρεχε τον τελευταίο χρόνο, εντελώς όμως. Και εμφανισιακά και σαν απόδοση στίβου. Οπότε τώρα πού μπορεί να φτάσει μετά από αυτό. Βαρύνθηκε κι άλλο. Δεν έχει δυστυχώς δικαίωμα να τρέχει στα βαριά VA. Έχει μόνο στις ΒΙΤΑ ΙΤΑ. Σε μια ΒΙΤΑ ΙΤΑ ακόμα. Καλά να είναι. Έχει το Λευκού Πύργου νομίζω τον Ιούλιο που είναι 1600. Εάν τρέχει έτσι,
στις καλύτερες κούρσες που υπάρχουν στον ελληνικό υπόδρομο. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Και επειδή τα θυμάστε όλα με λεπτομέρειες, σας άκουγα προηγουμένως που λέγατε στον Μιχάλη τον Ξινό ότι έχετε πολλά χρόνια ουσιαστικά να βγάλετε, να έχετε κοινή φωτογραφία. Πόσα περίπου μετρήσατε? Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι έκανα μια δεκαριά. Είχα πάρει πάρα πολλές νίκες με τον Μιχάλη από το 2-3 μέχρι το 2-7. Σχεδόν συνεργαζόμαστε κατά αποκλειστικότητα στα πρώτα μου χρόνια στον υπόδρομο του Μαρκόπουλου. Μετά άρχισε τη συνεργασία με το υποφορβείο Ηλιάς. Χαθήκαμε, είχε κάποιες σποραδικές καβάλες, πολύ λίγες. Δεν είχαν ιδιαίτερη τύχη τα άλογα που ίσως καβάλα, ήταν τυχερές καβάλες. Πολύ λίγες, δεν μόνο στα δάκτυλα του ενός χεριού μετριούνται οι καβάλες που έκανε. Σήμερα ήταν εντυπωσιακός. Εγώ δηλαδή του έβγαλα το καπέλο. Αυτό που έκανε, η επιλογή του στα 1400 ήταν καθοριστική. Ήταν όλη η κούρσα όμως. Λέγαμε προηγουμένως με τον κύριο Κουτσομίτη ότι ήταν μια εξαιρετική κούρσα και πολλά συγχαρητήρια βέβαια σε σένα, διότι αυτός ο τρόπος ουσιαστικά που ύπευσες το άλογο, ενώ αρχικά κάποια στιγμή ακολουθούσες και ήσουν πίσω, ξαφνικά αποφάσισες να βγεις μπροστά. Τα συγχαρητήρια στον προπονητικό κύκλο του αλόγου, το παρουσιάσα αυτή την κατάσταση. Το άλογο, αυτό τυχαίνει το καβαλάω πρώτη φορά, πάντα το θαύμαζα. Τα άλογα αυτό δεν είχα συνεργαστεί μαζί του. Όπως και όλα τα άλογα στους επαγγελματίες αυτά, σε αυτή την κλάση που είναι τα top άλογα, τα θαυμάζεις και θες μια φορά να τα καβαλήσεις. Το γύμνασα, μου έδειξε αυτό το κομμάτι ότι μπορούσα να διεκδικήσω την πρωτοπορία ανέμακτα, χωρίς να τον επηρεάσω και θα του βγαίνει και σε καλό. Ήξερα ότι θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα που του έκανα να περάσει. Μετά ήταν μαχητικός, δεν μου τα παράτησε πουθενά. Όλο το δρόμο μου ήταν στο πάμε, ότι θέλω να κερδίσω. Πολύ δυνατός, πολύ δυνατός. Και είχατε και με τον κύριο Κουτσομίτη περίπου, λέει, 10 χρόνια να βγάλετε κοινή φωτογραφία. Ναι, τα είχε φέρει ο καιρός. Είχα συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία με τον κύριο Κουτσομίτη. Πολύ παλιά, μπορεί να είναι και παραπάνω από 2 χρόνια. Χάρηκα σήμερα που κάναμε ξανά μια επανεκκίνηση εισαγωγικά. Εντάξει, όλα καλά. Επανεκκίνηση, αφού το χαρακτήρισε επανεκκίνηση, τα έχουμε και συνέχεια δηλαδή. Άμα τους βολεύω η ανάβασή μου, ναι, γιατί όχι, δεν έχω πρόβλημα.